Καλησπέρα σύντροφοι και φίλοι και από μένα. Η έμπνευση, ξέρετε, είναι περίεργο πράγμα. Μπορεί να σου έρθει από πουδήποτε, οτιδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Το κριτήριο όμως για να σε εμπνεύσει κάτι και όχι κάτι άλλο, ο τρόπος που θα οργανώσεις το υλικό σου, ο σκοπός εν τέλει της δημιουργίας σου προϋπάρχουν. Προϋπάρχουν όπως και τα διαβάσματά σου. Έχουν μπει όλα μέσα σε μία μεγάλη αποθήκη και βγαίνουν και αυτά την ώρα της δημιουργίας ασυνείδητα, μέσα όμως από τις προηγούμενες συνειδητές σου προσπάθειες να καταλάβεις την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν και αυτές οι αποθήκες, που άλλοτε τα διαβάσματα μπορεί να τις κάνουν ανήλιακες και σκοτεινές, άλλοτε τα διαβάσματα μπορεί να τις κάνουν φωτεινές με μεγάλα ανοιχτά παράθυρα που δείχνουν τον κόσμο όπως την πραγματικότητα είναι. Έτσι και στη δική μου περίπτωση, όπως και πολλών άλλων νέων καλλιτεχνών, η μελέτη του μαρξιστικού πολιτικού βιβλίου από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής, από τα 15 μου χρόνια ως πρωτοοργανωμένη τότε στην ΚΝΕ μέχρι και τα τώρα, γιγαντώνει την πιο μικρή μεγάλη λέξη στη διαδικασία της δημιουργίας. Τροφοδοτεί το γιατί μαζί με τα άλλα μυριάδες γιατί που το συνοδεύουν. Στην περίπτωση μάλιστα της συγγραφής του θεατρικού έργου Αθηνά Χατζιεσμέρ ετών 17, που ανέβηκε την περίοδο του 2015-17, αυτά τα γιατί έπρεπε να αναζητηθούν και μέσα από τη μελέτη της ιστορίας, συγκεκριμένα της κατοχής και της αντίστασης, μιας και τότε έδρασε το πραγματικό αυτό πρόσωπο, η Αθηνά Χατζιεσμέρ, η νεαρή επωνήτησα που εκτελέστηκε στα 17 της χρόνια. Από τη στιγμή, μάλιστα, που το αρχικό μας υλικό ήταν μονάχα κάποιες αναμνήσεις από τη μητέρα της Λίλας, τη Μάρο Λουλούδη, φίλη της Αθηνάς, ήταν αναγκαίο και εμείς να ανασυνθέσουμε το πρόσωπό της μέσα από τη μελέτη και την ταξική σκοπιά των ιστορικών γεγονότων, της δράσης του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, που στους νέους καλλιτέχνες φαντάζει αρκετά μακρινή. Αυτή η μελέτη των εκδόσεων της σύγχρονης ήταν μάλιστα απαραίτητη από όλους τους συντελεστές, καθώς δεν φτάνει μόνο ο θεατρικός λόγος, αλλά ο τρόπος που αυτός επικοινωνείται με τους θεατές. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση. Όλο και περισσότεροι νέοι θεατρικοί συγγραφείς έρχονται σε επαφή με το πολιτικό βιβλίο για να καταλάβουν πιο βαθιά το θέμα τους. Και η σύγχρονη εποχή προσπαθεί αντίστοιχα να ενθαρρύνει τη νέα καλλιτεχνική δημιουργία, εκδίδοντας όλο και πιο συχνά θεατρικά έργα, είδος που, ας μην γελιόμαστε, οι εκδοτικοί οίκοι αποφεύγουν έως λιγότερο ευπόλυτο είδος. Να παραδεχτώ κάτι. Όταν η σύγχρονη εποχή αποφάσισε να εκδώσει το θεατρικό αυτό έργο, στην προσπάθεια αυτής της ενθάρρυνσης της νέας καλλιτεχνικής δημιουργίας, ένιωσα φυσικά μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά αλλά και αμηχανία όπως και τα τώρα. Γιατί είναι ένα έργο μικρό μπροστά στα τεράστια πολιτικά και λογοτεχνικά βιβλία της σύγχρονης και κυριολεκτικά μικρό, είναι σκάρτα 48 σελίδες μαζί με τις φωτογραφίες δηλαδή της παράστασης. Και όμως, παρά αυτή την αμηχανία, καταλαβαίνω ότι έτσι μέσα από την έκδοσή του, αντί να πεθάνει μαζί με την θνησιγενή έτσι, διαδικασία της θεατρικής παράστασης, συνεχίζει να διαβάζεται, να παίζεται από άλλους συντελεστές, γνωρίζει άλλους ηθοποιούς, ακόμα και μαθητές σε σχολικές γιορτές για να πούν τα λόγια της Αθηνάς. Αλλά και όταν αυτό δεν γίνεται και η Αθηνά ξαποσταίνει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, τη σκέφτομαι εκεί στο βιβλιοπωλείο της σύγχρονης, ανάμεσα σε κομμουνάρους και μπολσεβίκους, να πατάει τις κορυφές του γράμμου που δεν πρόλαβε να πατήσει, να μαθαίνει για τη γυναική αχειραφέτηση ποτέ δεν μπόρεσε να μάθει για την ανισοτιμία της, να σιγομουρμουράει τα συντροφικά τραγούδια με όσους έπεσαν για τη ζωή, να διαβάζει το σπουργιτάκι του Γκόργη όχι στα παιδιά που δεν έκανε, αλλά στα παιδιά των καταπιεσμένων του κόσμου. Τη σκέφτομαι να τη φιλομετρούν χέρια 17χρονων παιδιών, νέων επαναστατών και αυτή να τους γνεύει συντροφικά. Και λέω, μα τι ωραία συντροφιά που έχει. Και όταν το όνομα Μαυροκορδάτου στο γαλάζιο ταμπελάκι έξω από το βιβλίο της σύγχρονης αλλάξει μαζί με ολάκερο τον κόσμο, οι Αθηνές του μέλλοντος, κοιτάζοντας τη δική μας γερασμένη εποχή, θα ξέρουν ότι μέσα στις σελίδες των εκδόσεων αυτών έκαιγε ήδη η φλόγα της νέας, της σύγχρονης, της πραγματικά σύγχρονης εποχής.